ένα σωρό πράγματα. Αυτή ήταν η μετρολογία του τότε. Και βεβαίως τώρα έχουμε τεράστιο όγκο πληροφοριών. Αν εγώ δεν θέλω να καταλήξω από το προηγούμενο. Τώρα το πρόβλημα είναι άλλο. Τι να την κάνω την πληροφόρηση. Φέρε το όλο. Σε ένα σου λέει, είσαι πεινάς και σου φέρνει ένα τραπέζι με 200 πιάτα. Τρελή. Αυτό και εκείνο, αυτό και τούτο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο να έχεις παρόντα καιρό πολύ. Τον έχεις τον παρόντα καιρό. Οριζοντίος, καθέτος. Με όλα τα σύγχρονα μέσα παρατηρήσεις. Ραντά, δορυφόρια, αν το θέμα της πρόβλησης τι έχεις. Εκεί τι έχω αντικρουόμενα μου βέβαια. Έχω και τι δεν έχω. Πώς διαχειρίζεται κανείς αυτό το νόμο πληροφοριών και άστεγο. Δεν έχει. Δεν έχει. Σε πώς με κλείνω. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Μηχανήματα και τα λοιπά που μπορεί σε μια οθόνη να σου βγάλει όλους τους παπάδες για να τους δέψεις ταυτόχρονα. Δεν είναι το πρόβλημα. Είναι στην κατεύθυνση. Αλλά υπάρχει και ένα κριτήριο να μου πετάς την άκρηστη πληροφορία. Ποιος ξέρει ποια είναι η άκρηστη πληροφορία. Όλα πρέπει να τα βλέπεις. Κυρίως, όχι κυρίως, και στην πρόβληση και στον πρόβλημα. Αυτά τα αποτελέσματα είναι από τη δικιά μας. Λοιπόν, σε ποια βάρδια η μετρολόγια του Παγίου Άγχους. Θα σας ρωτήσω κάτι, μήτε συγγνώμη. Αυτό ισχύει και στις μετρολογίες έξω. Παντού. Δηλαδή γενικά αυτό το πλαίσιο έτσι και εξακολουθεί δηλαδή να μπορεί να ισχύει. Τι τη δίκη δεν ισχύει. Βεβαίως θα το πούμε μετά στην συνέχεια. Εκεί ίσως είναι πιο οργανωμένοι στο εξής. Για να μην παραγωγούν, έχουν συγκεκριμένα μοντέλα με τα οποία δουλεύουν. Έχουν ένα τοπικό μοντέλο, το δικό του τοπίο, ουσιαστικά το εξελίσσουν, το παρακολουθούν κτλ. Έχουν και ένα global μοντέλο για τις μεγάλες και έχουν τεχνικές κτλ. Όχι όμως ότι δεν αντιμετωπίζουν και εκεί πληθώρα πληροφοριών. Όχι. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Αλλού πολύ, αλλού λίγο. Εδώ εξαρτάται και ποιος χειρίζεται αυτές τις πληροφορίες. Κατά τι θέλω να πω. Υπάρχουν μετρολόγοι που μπορούν να χειριστούν καλύτερα μεγάλο όγκο πληροφοριών από κάποιους άλλους μετρολόγους. Όπως υπάρχουν διαφορές και στους ανθρώπους κτλ. Τα κριτήρια τα ψάχνουμε ακόμα. Και οι Αμερικανοί που τα πάντα θέλουν να παραμετροποιούν και να τα κάνουν ένα και ένα βήματα για να μαθαίνουν και λιγότερο έξυπνοι, έχουν κολώσει σε αυτό το θέμα αρκετά και θα σας πω γιατί. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Γιατί τη νύχτα. Λοιπόν. Όχι, με δεν ήταν. Τι από το παράθυρο. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Γιατί η νύχτα ουσιαστικά είναι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να έχει την απόδοση που έχει το προηγούμενο. Αυτό είναι. Λοιπόν, και ουσιαστικά νομίζω εκτός από αυτό υπάρχει ένας άλλος λόγος. Δεν είναι πολύ στιβαρό. Είναι ελάχιστη στιβαρό. Και εκεί για μένα είναι ο πιο σημαντικό λόγο. Να ρωτήσω κάτι κύριε Δικόπουλο, αυτό είναι μεγάλο. Ναι, τους δικούς μας μετρολόγους. Τι κάνουν μέσα από μετρολόγους. Τους δικούς μας μετρολόγους, σε μη, ναι. Το οποίο δημοσιεύτηκε σε περιοδικό ευρώ. Έδωσε μας τις απαντήσεις. Ναι. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό. Ενάμιση χρόνο. Ίσως δύο. Τώρα θα μπορούσα να αλλάξει το πράγμα. Δεν ξέρω. Μην με τσιγκλάτε λίγο. με την πάροδο των ετών, κοιτάξτε εδώ σημαντικό ερώτημα. Το άγχος μειώνεται, αυξάνεται ή παραμένει σταθερό. Λοιπόν, βλέπετε ότι ουσιαστικά το μεγάλο κομμάτι λέει όχι μόνο παραμένει σταθερό, μαζί το 13 ή 58, γιατί μειώνεται είναι ένα κομμάτι το 1 τρίτο. Τα δύο τρίτα λένε όχι, και ίσως και να αυξάνεται. Ξέρετε για ποιο λόγο. Και με παρεξέδωσε και εμένα αυτό. Ίσως γιατί ο αθαής είναι και ευτυχισμένος και νομίζω τα ξέρει όλα. Όταν αυτό το θεριό που λέγεται καιρός, το πιλατέ, το πιάζει με το καλό, το αυτό είναι η αντίθεση του. Καταλαβαίνεις τη δυσκολία. Έχεις να κάνεις με ένα πράγμα δηλαδή, με έναν υδράργυρο που σου ξεφεύγει, που σε εκθέτει. Ίσως αυτό το καταλαβαίνεις όχι στην αρχή, μετά. Μήπως έχει να κάνει και με το ότι ο κόσμος πλέον είναι και ακόμα πιο ενημερωμένος από ό,τι παλιότερα και απαιτεί περισσότερα πράγματα από τους μετεωρολόγους. Και με αυτό έχει να κάνει.
Όχι, αυτό το βγάλεις έξω. Αν το βγάλεις έξω, νομίζω ότι... Δεν θέλω μετεωρολόγος, αυτό που απευθύνομαι σε πιο ενημερωμένο κοινό. Πιο... Όχι, όχι, όχι. Έχει να κάνει με τον καιρό αυτό καθ' αυτό. Πολλά σκεπτόμενο και είναι λίγο... Είναι λίγο... Παρ' ελέξει ακόμα περισσότερο. Αντίθετα, παλιαστό που είναι μόνο ότι ξέρω περισσότερα, ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό να το κάνω. Και αυτό πλέει, ο Ιδάλιος που ξεφεύγει. Είναι λίγο, δεν είναι το κάνει είναι λίγο δίπλα. Εγώ προσέχω ότι δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο μεγάλη παιδιά στην καιρό. Δεν ξέρω να προκατάληψε έχω. Είναι τεράστιο. Κοιτάξτε, δεν θέλω, είναι δύσκολο θέμα να κάνει κανείς συγκρίσεις λαών. Αυτό που σε ένα τέτοιο επίπεδο μπορώ να πω είναι ότι οι άλλοι λαοί, όχι ότι έχουν σε υπόλοιψη μεγαλύτερη τη μετεωρολογία, σε ανάγκη έχουν μεγαλύτερη τη γνώση του καιρού. Αυτό λέω. Okay. Η ανάγκη είναι. Η ανάγκη των ανθρώπων έχει γίνει και εδώ πολύ μεγαλύτερη. Τώρα όμως, επειδή η ψυχαγωγία στο καταγίνα αέρα και θάλασσα, δηλαδή ψηλά στη γη, στη θάλασσα, έχει περάσει σε μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Τουλάχιστον πριν δουν ουτού. Να δούμε πώς θα ξέρουν τα πράγματα. Θέλω να πω, δηλαδή έχουν αυξηθεί οι ανάγκες των χρηστών σε επίπεδο λεπτομέρεια για το σκαφάκι, για το ανεμόπτερο. Παραπέμπτο. Λοιπόν. Είναι πολύ περισσότεροι χρήστες. Ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Πότε αισθάνονται το μεγαλύτερο άγχος οι μετεωρολόγοι? Όταν ο καιρός δεν εξελίσσεται όπως έχει προβλεφθεί ή όταν υπάρχει κακοκαιρία? Βλέπετε συντριπτικό το ποσοστό. Όταν ο καιρό δεν εξελίσσεται όπω έχει το λογικό δεν είναι αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Μόνο λογικό είναι τα τρία. Οι περισσότερε μελέτε που γίνονται. Αλλά είχα συμπεριέλθει. Τι απαντήσει από πριν, αλλά ουσιαστικά επιστροφείται μια κατάσταση. Ασφαλώ. Αλλά άλλο να το βλέπει έτσι μετά από μια έρευνα και άλλο να το εικάζει ότι ναι. Έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό επικυρώνεται. Με αυτό επικυρώνεται μια. Πιθανώς άποψη που έχουμε στο μυαλό. Άρα την προηγούμενη φάση, αυτοί οι οποίοι δεν χώνανε, το 29% την προηγούμενη φάση. Αυτοί. Μειώνεται. Αυτό είναι που κυβερνάει την τεχνική μετεωρολογική υπηρεσία. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και για τον πρώτο, έχει δίκιο. Και στο πρώτο το διάγραμμα φαίνεται κάτι τέτοιο. Είναι ένα 15-20% το οποίο φαίνεται ότι είναι λίγο τη λούφα. Αφήστε με. Θα απαντηθούν οι ερωτήσεις σας καθοδόν. Δεν έχω να πω να κρύψω τίποτα. Φαίνεται και στο πρώτο, το πρωί από όλοι. Μειώνεται το όραμα σου στο 29% για αυτό που κυβερνά μια υπηρεσία. Είπαμε να μιλήσουμε με επιστημονικό τρόπο στην εξαγωγή του συμπεράσματος. Αφήστε το να αφήσω να με εγώ συμφωνώ. Κοιτάξτε. Όχι, κοιτάξτε, να κάνω μια εξήγηση ξεκάθαρα. Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι. Θέλω να την κάνω εγώ έστω να μπορεί να είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αγάπητο ούτε απέναντι τη Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, ούτε υπέρ τη ΕΠ παλιότερα. Για τον τρόπο που ο πιθανός να μου φέρει το σεξτο. Εντάξει. Εκτιμώ ότι χάρη στην Μετεωρολογική Υπηρεσία έγινε αυτός που έγινε. Δεν θέλω να την κατηγορήσω. Βλέπω πολλά στραβά. Για πάρα πολλά στραβά φταίω κι εγώ, που έχουμε και πολλά χρόνια αφεντικό σε ένα μεγάλο κομμάτι. Επομένως, μην περιμένετε από μένα να κατηγορήσω την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν θα το κάνω. Για ποιο λόγο? Ο ένας λόγος είναι αυτός που σας είπα, σαν υπηρεσία. Ήταν δικιά μου υπηρεσία, στραβή κουτσή, ανάποδη αυτή ήταν, όλη θα με την ιδέα μου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εκεί έχω ακόμα και είμαι ακόμα και έχω φίλους, έχω μετεωρολόγους, οι οποίοι τους βλέπω, πασχίζουν σε δύσκολες συνθήκες και αυτά τα παιδιά δεν μπορώ να τα πουλήσω. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιοι άνθρωποι στην ΕΜΗ πιστεύω ότι είναι περισσότεροι. Δεν ξέρω, όχι μεγάλη πλειοψηφία στην συντριπτική, είναι όμως πολλά παιδιά που είναι αξιόλογα. Αυτά τα, για να εξηγούμε και ό,τι πούμε από εκεί μετά, αυτά τα δύο δεν έτσι, για να μην λέμε υπερβολές. Κοιτάξτε όμως αυτή την εικόνα. Εδώ τι βλέπουμε. Λέμε σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις προκαλούμε τέτοια. Εδώ βλέπει κανείς την πρώτη περίπτωση, είναι η έκδοση δηλαδή προειδοποιήσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα και είναι και η έκδοση για τις θάλασσες, τα Gale Vortex, τα δελφία φυλωδών ανέμων. Εγώ πιστεύω ότι ουσιαστικά το δεύτερο για μένα είναι πρώτο για τους πολλούς μετεωρολόγους.
ευθύνη για το πρώτο, την έχουν συνήθως προϊστάμενη. Μην κρυμάστε, επειδή πίσω δεν μπορούμε να διαβάσουμε κιόλας τους τίτλους, μήπως μπορείς ναι. Το πρώτο είναι τα έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Το δεύτερο είναι τα σίγμερ για την προειδοποίηση στην αεροναυτιλία. Το τρίτο είναι όλες οι αεροναυτικές προγνώσεις, τα τάφη δηλαδή, ουσιαστικά. Οι τοπικές προγνώσεις είναι το άλλο. Το επόμενο είναι οι προγνώσεις θαλασσών. Το gay warning είναι τα δελτία φιλοδών ανέμων. Το άλλο κομμάτι είναι ένα δελτίο, όχι το sea forecast που είναι πιο πριν, είναι κάτι θαλάσσιες διαδρομές που κάνουμε τρίωρες προγνώσεις. Τρίωρες για να φύγει το καράβι, φεύγει με μισή ώρα το δρομολόγιο, φεύγει γυρίζει, είναι διαφορετικό. Παρακάτω υπάρχει το κανονικό bulletin για τα πλοία. Είναι οι προγνώσεις πολλών ημερών και οι προγνώσεις για το γενικές προγνώσεις μία ημερών. Αυτά είναι τα κριτήρια, τα αντικείμενα στα οποία ψήφισα. Λοιπόν, ουσιαστικά εδώ μένω σε αυτό το κέικο. Λοιπόν, μια φωνεμένη ιστορία και πριν να μου πείτε εσείς να σας πω εγώ, ότι δηλαδή αυτή η ιστορία με τα δικαία θελοδόνα ανέμων υποτιμάει την μη, υποτιμάει τους προγνώστες. Μας υποβαθμίζει, μας χαντακώνει και ένα σωρό άλλα ρήματα. Γιατί πουθενά στον κόσμο δεν φεύγει ένα καράβι με το ότι θα πει μια ημή. Πουθενά. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δίνεις εσύ 8 από 9 από 8 και δηλαδή, όχι. Σε όλο τον κόσμο φεύγει με υπόγραφη πρακτικού, αν θέλετε, το φορτά, μεταξύ του πλοιάρχου και του πλοιάρχου. Προφανώς θα πάρει στα χέρια και ο ένας και ο άλλος την πρόκληση σε μη. Και ό,τι άλλο. Και αν κοιτάξει τον καιρό, και αν κοιτάξει τον καιρό, τον υπογράψει. Εντάξει, και αυτό είναι ο κανονισμό, όχι τόσο σωστό, για να ήταν το 1-9, λε και τα λοιπά. Διότι τι θα πει να πει ο λιμενικό, τι να πει ο καιρό, το αγναντεύω το πέρα μου. Δηλαδή, αυτό δεν είναι σωστό. Διότι καταρχά από εκεί που είναι ο λιμενικό δεν θα δει την κατάσταση στην πραγματική ώρα. Όμω, εδώ τι λέμε. Λέμε, θα πρέπει να έχει και ο λιμενάρχη, ο λιμενικό και ο καπετάνιο τον παρόντα καιρό και όλα τα προγνωστικά στοιχεία τα οποία δεν έχει μόνο ένα τέξτ κείμενο. Μπορεί να είναι εικόνα. Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι. Λοιπόν, και να κάνει η ό,τι το δρομολόγιο. Έτσι και το όλο. Τι σημαίνει αυτό. Γιατί αυτό κάνει ζημιά στου μετεωρόλου τη ΕΜΗ. Διότι όταν πετά ένα βαλάκι σε μια υπηρεσία με πενιχρές παρατηρήσει όταν τι θέλει, κυρίω τη νύχτα. Να ένα άλλο τρόπο για να το έρθει. Όταν πα τη νύχτα και βλέπεις το Αιγαίο και βλέπεις αντί για 25 παρατηρήσεις, 7 παρατηρήσεις. Πώς είσαι σίγουρος να βάλεις 8 ή 9 μπουφό όταν δεν ξέρεις την πραγματική κατάσταση της θαλασσίας. Όταν μιλάς, τώρα μιλάς. Εκεί τι λες, ρε παιδιά, πας και μήπως από εκεί πίσω έχει τίποτα παραπάνω. Και τελείωσαν το ανέκδοτο, ξέρετε το ανέκδοτο που ρώτησε. Σε καιρό πολέμου έστειλε ένα λοχαγό σε ένα στρατιώτη που ανταλλασσόντουσαν πυροβολισμοί. Πήγαινε να δει πώ η κατά εκτίμησή σου είναι η αντίπολη απέναντι από το λόφο. Όχι, πήγε ο στρατιώτη, γύρισε 503 πυροβολισμοί. Και ο λοχαγό νύχτα, πώ το κατάλαβε. Λέει, είδα τρία του φέκια μπροστά. Να μην είδε καμιά 500 πυροβολισμοί.